Όταν αγαπητοί μου επισκέπτεστε ένα μοναστήρι, βέβαια δεν πρέπει να περιμένετε να ακούσετε καινούργια πράγματα, πολύ παραπάνω εσείς που είσαστε και εκπαιδευτικοί, αλλά γνωστά. Απλώς μόνο υπομνηματίζονται, όπως και εσείς τους μαθητάς σας πολλές φορές επαναλαμβάνετε τα ίδια πράγματα, ακριβώς για να εδραιωθούν. Και εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά γνωστά πράγματα, πολύ γνωστά, τα υπομνηματίζουμε, τα υπενθυμίζουμε, ώστε αυτά να εδραιώνονται. Αν θα ρίξετε μια ματιά στην Παλαιά Διαθήκη, ιδίως στο βιβλίο Εξόδου, μετά το 20ο κεφάλαιο, λίγο πρώτο 20ου κεφαλαίου, και στο βιβλίο Λεβιτικών και στο Δευτερονόμιον, θα δείτε το εξής. Επαναλαμβάνεται η ίδια φράση ξανά και ξανά. Έτσι που θα έλεγε κανένας, μα γιατί αυτές οι επαναλήψεις? Γιατί ο σκοπός που ο Θεός λέγει αυτά που λέγει είναι να εδραιωθούν στα αυτιά και στην καρδιά των ακροατών. Και αυτό έχει βέβαια πάρα πολύ σημασία. Είναι ευλογία ότι η συντροφιά μας αποτελείται από εκπαιδευτικούς. Αισθάνομαι μια ειλικρινά ιδιαίτερα χαρά, αλλά και ένα ιδιαίτερο, θα λέγαμε, μια ιδιαίτερα ευθύνη που έχω μπροστά μου εκπαιδευτικούς. Διότι ο εκπαιδευτικός ό,τι ακούσει, όπως διαμορφωθεί, έτσι διαμορφώνει. Και αυτό βεβαίως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αξία. Και η ευθύνη εκείνων που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς πρέπει να είναι συνειδητή και ακόμη ότι είναι τεραστία. Μου έφερε στη μνήμη, μια που έχουμε στη συντροφιά, όπως σας είπα, εκπαιδευτικούς, ένα χωρίο του εκκλησιαστού. Ίσως εκ πρώτης όψεως εντυπωσιάσει, αλλά είναι όμως ενδιαφέρον, όπως θα δείτε. Είναι τα δύο τελευταία, τα δύο προτελευταία χωρία του τελευταίου κεφαλαίου του βιβλίου Εκκλησιαστής. Ιέ μου, φύλαξε του ποιήσε βιβλία πολλά, ουκέστη περασμός, και μελέτη πολύ κόπος ή σαρκός. Τέλος λόγου, το παν άκουε, τον Θεόν φοβού και τας εντολάς αυτού φύλασε, ότι τούτο πας ο άνθρωπος. Δηλαδή, παιδί μου, φυλάξου από του να γράψεις ή να μελετάς πολλά βιβλία. Γιατί τέλος δεν υπάρχει στα βιβλία. Περασμός, τέλος δεν υπάρχει στα βιβλία. Και η πολλή μελέτη δημιουργεί κόπωση, κόπωση σαρκός. Θα λέγαμε, χαλάει το νευρικό σύστημα. Τέλος λόγου, το τέλος του λόγου, του λόγου δηλαδή, όσο σας έγραψα εγώ. Πού? Στο βιβλίο Εκκλησιαστής. Δηλαδή, το συμπέρασμα του βιβλίου Εκκλησιαστής, το παν άκουε, άκουσε, είναι αυτό. Δύο πράγματα. Τον Θεόν φοβού και τα εντολάς αυτού φύλασε. Να φοβάσαι τον Θεό και τις εντολές του να τηρείς. Ότι τούτο πας ο άνθρωπος. Αυτό είναι ο άνθρωπος όλος, δηλαδή ο προορισμός του. Στο βάθος αυτού του χωρίου, που σας είπα εκ πρώτης όψεως φαίνεται παράξενο και θα μπορούσε να δημιουργούσε και αντιρρήσεις, θέτει εν κατασταλάγματι το χωρίον αυτό το εκπαιδευτικό ιδεώδες. Και είναι γνωστό ότι το εκπαιδευτικό ιδεώδες αναζητείται σε κάθε εποχή από τους ανθρώπους. Δηλαδή, τι άνθρωπο θα δημιουργήσουμε? Και αυτό από εποχή σε εποχή αλλάζει. Και τούτο διότι ο άνθρωπος πάντα δεν μένει σε ένα στόχο προσανατολισμένος, αλλά αλλάζει τους στόχους του στη ζωή του, και συνεπώς κάθε φορά αλλάζουν οι προσανατολισμοί, έτσι και τα εκπαιδευτικά ιδεώδη πάντοτε αλλάζουν. Αλλά για να δούμε από πιο κοντά αυτό το χωρίο, ας το αναλύσουμε λίγο. Ιέ μου, φύλαξε, λέγει, φύλαξε, φύλαξε τον εαυτό σου, του ποιήσε βιβλία πολλά και ουκέστη περασμός, δεν υπάρχει τέλος, και μελέτη πολύ κόπος ή σαρκός. Είτε κανείς συγγράφει, είτε κανείς μελετά, δεν αποτελεί τούτο το ιδεώδες της ζωής του.
Είναι ένας πειρασμός για εκείνους που αγαπάνε τα βιβλία. Έχω κι εγώ μερικά βιβλία και λέγω ότι πρέπει για να τα διαβάσω να ζήσω καμιά 200 χρόνια. Και κάπου κάπου με πιάνει μια λύπη ότι δεν θα προλάβω να τα διαβάσω. Ανόητα. Γιατί ο σκοπός δεν είναι στη ζωή μου να μελετήσω πολλά βιβλία, αλλά να μάθω γιατί ζω. Δεν είναι λοιπόν η μελέτη ο σκοπός της ζωής μου, αλλά δια της μελέτης να μάθω. Και αν αυτό το μάθω δια της μελέτης, τότε δεν είναι ανάγκη να διαβάσω πάρα πολλά βιβλία. Βέβαια δεν σημαίνει με αυτό ότι δεν πρέπει να μελετούμε. Μάλιστα, αν θέλετε, κάθε άνθρωπος, ιδιαίτερο ο πνευματικός, ιδιαίτερα ο εκπαιδευτικός, πρέπει σε όλη του τη ζωή να μελετά. Όχι για να ψάχνει να βρει την αλήθεια, αλλά για να συντηρεί την αλήθεια. Όπως λέμε, και εν τέλει το ίδιος ο Θεός στην Αγία Γραφή, ότι πρέπει από τα χέρια μας να μην πέφτει το βιβλίο του Λόγου Του. Κοιταζόμενος, λέει, ανιστάμενος, εισερχόμενος, εξερχόμενος, μπαίνεις ένα σπίτι, βγαίνεις από το σπίτι σου, πέφτεις στο κρεβάτι σου, σηκώνεσαι, κάθεσαι, παντού, λέγει, στα μάτια σου μπροστά θα είναι ο Λόγος Μου, που δείχνει το αδιάλειπτο της μελέτης του Λόγου του Θεού. Έτσι πάντα πρέπει να μελετούμε, όχι για να βρούμε την αλήθεια, αλλά θα ήταν πολύ ανόητο, γιατί κάποτε φτάνουμε στο τέλος της ζωής μας και ακόμη δεν την έχουμε βρει. Και το παθαίνουμε αυτό όταν διαβάζουμε επιστημονικά, φιλοσοφικά, προπαντός βιβλία κλπ, για να βρούμε την αλήθεια. Και κάθε φορά, κάθε τι καινούριο που θα βγει, τρέχουμε να υπούμε ότι κάτι βρήκαμε. Και αυτό σου λέγει τίποτα για τη ζωή σου, αδερφέ, αλλά για να συντηρούμε την αλήθεια. Και στο τέλος, τέλος, αν το θέλετε, εκείνο που αξίζει είναι να μάθουμε το Λόγο του Θεού, το νόμο του Θεού. Αυτό έχει την πάρα πολύ σημασία. Αλλά ακόμη αν θέλετε, θέτει το χωρί αυτό και ένα άλλο σημείο, ότι οι γνώσεις, γιατί από τα βιβλία τι αποκομίζει κανείς? Την γνώση. Δεν αποτελεί το εκπαιδευτικό ιδεώδες. Στην εποχή μας αυτό είναι το εκπαιδευτικό ιδεώδες, οι γνώσεις. Λίγο παλιότερα, πολύ λίγο παλιότερα, στην εποχή μας αν θέλετε, εμείς όταν ήμασταν μαθητές, υπήρχε τούτο, να γίνει ο μαθητής καλός καγαθός του Πλάτωνος. Θυμάμαι τον φιλόλογο, τον καθηγητή μας στη τελευταία τάξη του γυμνασίου, έλεγε: εγώ δεν βαθμολογώ μόνο τι επιδόσεις θα έχετε στα γράμματα, αλλά βαθμολογώ και το ήθος σας, έλεγε. Διότι πράγματι θα λέγαμε, για να γίνει άρτιος ο άνθρωπος του Θεού, που λέγει ο Απόστολος Παύλος, άρτιος ολόκληρος, αυτό το άρτιος, όλοι μιλάμε για το άρτιος και ποτέ δεν το εγγύσαμε. Ποτέ. Είναι τούτο. Πρέπει να καλλιεργηθεί άνθρωπος και νοητικά και συναισθηματικά και βουλητικά. Έτσι καλύπτει τις τέσσερις αρετές των αρχαίων Ελλήνων, που είναι και των πατέρων της Εκκλησίας μας και που αποτελούν το κεφαλάρι πασών των αρετών. Ακόμα και της πίστος και της ελπίδος και της αγάπης. Η σοφροσύνη, η φρόνησης, η ανδρεία και η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν είναι η δικαιοσύνη μόνο όπως τη γνωρίζουμε τη δικαιοσύνη, αλλά είναι η πατερική διάκριση, εκείνη η οποία ξέρει να δημιουργεί σχέσεις ανάμεσα στις τρεις πρώτες, της ανδρείας που αναφέρεται στη βούληση, της φρονήσεως που αναφέρεται στη νόηση και της σοφροσύνης που αναφέρεται στο συνέστημα. Και λέγουν οι πατέρες ότι η αρετή της δικαιοσύνης, λέει, είναι σκορπισμένη μέσα στις τρεις άλλες. Δηλαδή η διάκριση, οι σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις τρεις αρετές, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα τρίγωνο ισογόνιον, ισόπλευρον. Δεν μπορεί να είναι η νόηση εις βάρος του συναισθήματος ή το συναίσθημα εις βάρος της βουλήσεως. Αυτό θέλει να πει. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, αγαπητοί, ότι στο βάθος των χωρίων αυτό θέτει το εκπαιδευτικό ιδεώδες, μετά να μας πει ότι μην ρίχνετε το βάρος στη γνώση. Είναι και άλλα πράγματα.
Πιστεύω ότι έχω χριστιανούς εκπαιδευτικούς. Πιστεύω. Αν δεν είχα, δεν θα τα έλεγα αυτά. Ή μπορούσα να τα έλεγα, αλλά με άλλο ύφος. Και δεν ξέρω τι άλλα θα προσέθετα. Και ένα δεύτερο σημείο. Τέλος λόγου το πανάκουε. Δηλαδή, αν το θέλεις, στην τελευταία ανάλυση, ό,τι να διαβάσεις, ό,τι να μάθεις, ό,τι να ακούσεις, στο τέλος θα βγάλεις δυο συμπεράσματα. Τα οποία βγάζει ο εκκλησιαστής. Τον Θεόν φοβού και τα σεντολάς αυτού φύλασε. Αυτά τα δύο. Όπως λέγει ο Κύριος, ότι η αγάπη προς το Θεό και προς τον πλησίον είναι οι δύο εντολές που κρέμεται όλος ο νόμος και εξαρτάται ο άνθρωπος από εκεί. Και όπως λέγει ο Οικουμένιος, εγώ σι κεφαλαιώδη και επιτομωτάτην σωτηρίας οδών υποδείκνυμη των Θεών φοβού. Σύντομα λες, σου δείχνω το δρόμο της σωτηρίας, να φοβήσαι τον Θεό. Και όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θαυματουργός, αυτός ο θαυμάσιος Άγιος, μαθητής του Οριγένους, ο άνθρωποι ιδού διαρρίδην ημίν και συντόμως προαγορεύω, φοβήστε τον Θεόν, τον πάντων δεσπότην τεωμού και επόπτην, τηρήν δε αυτού και τα παραγγέλματα. Με δύο λόγια λέγει, με σαφήνεια, τούτο σας λέγω, να φοβήστε τον Θεόν και να τηρείτε τις εντολές του. Τον Θεόν φοβού είναι ο φόβος του Θεού που σήμερα χάθηκε. Χάθηκε από τα σχολιά μας, από τα σπίτια μας, από την κοινωνία, από παντού. Και όταν λέμε φόβος, βέβαια δεν εννοούμε πια τον φόβον της ενοχής. Γιατί λέγουν ότι σήμερα αν διατηρήσουμε τον φόβον, είμαστε κομπλεξικοί άνθρωποι. Δεν πρόκειται περί αυτού. Είναι ο φόβος του Θεού που βγάζει τον άνθρωπο στην αυτονομία. Και ξέρετε τι θα πει αυτονομία, με άλλα λόγια, στον αναρχισμό. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει από πάνω του το Θεό, δεν θέλει να έχει ούτε τους ανθρώπους και πέφτει μοιραία στον αναρχισμό. Ο αναρχισμός εξάλλου δεν είναι καινούριο φαινόμενο, είναι παμπάλαιο. Αν θέλετε, ο αναρχισμός είναι συνηλικιώτης του Αδάμ. Γιατί ο Αδάμ φάνηκε αυτόνομος, θέλησε να αυτοθεωθεί. Δεν είναι καινούριο πράγμα. Έτσι λοιπόν η εποχή μας έχει αθεοφόβους ανθρώπους. Ανθρώπους που δεν έχουν το φόβο του Θεού. Δεν είναι λοιπόν ο φόβος της ενοχής, αυτό που λέμε κομπλεξικός άνθρωπος, αλλά είναι ο φόβος απολίας των κεκτημένων. Θυμηθείτε αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, με τα φόβου και τρόμου κατεργαζόμενη την ημών σωτηρία. Όχι λέγει μόνο φόβος, αλλά και τρόμος. Και όπως ερμηνεύεται, ο τρόμος είναι η επίταση του φόβου. Να κατεργάζεστε, λέγει, τη σωτηρία σας. Δηλαδή, μη χάσετε εκείνο το οποίο έχετε ήδη αποκτήσει. Έτσι αυτός ο φόβος του Θεού περιφρουρεί, εξευγενίζει, καλλιεργεί, εξυψώνει, ελευθερώνει, υπεριλάλλει τη ελευθερία που τόση κατάχρηση γίνεται και μάλλον δουλεία κατήντησε όπως τη ζητούμε να την ασκούμε και να τη ζούμε, και εκπολιτίζει ο φόβος του Θεού. Όταν παραμερίσουμε το λόγο το φόβο του Θεού, τότε έχουμε τραγικά για τον άνθρωπο αποτελέσματα. Τότε εισάγεται ο φόβος του συνανθρώπου. Homo homini lupus, το ξέρετε. Εισάγεται ο φόβος του συνανθρώπου. Όταν ο διπλανός μου δεν φοβείται το Θεό, αρχίζω εγώ αυτόν να τον φοβούμε. Γιατί αφού δεν φοβείται το Θεό, πώς μπορώ εγώ να εξασφαλίσω τη δική μου την αρτιότητα και ασφάλεια. Ακόμη αυτή η εξόριση του φόβου του Θεού εισάγει τον φόβο του πολιτισμού. Ποιος σήμερα δεν φοβάται τον πολιτισμό? Δεν θέλω πιο πολύ να βαθύνω, ένα διάγραμμα σας δίνω μόνο. Το φόβο της μηχανής, το φόβο του πολέμου, το φόβο του διαβόλου, το φόβο του μέλλοντος. Ο άνθρωπος σήμερα φοβείται το μέλλον, δεν αισθάνεται άνετα εναντί του μέλλοντος. Το φόβο του θανάτου. Έτσι βγάλαμε το φόβο του Θεού και εισήχθησαν
όλα αυτά τα κατακάθια του φόβου, δηλαδή πράγματα τα οποία κάνουν τον άνθρωπο στο τέλος να κλειδαμπαρώνεται στο σπίτι του και εις τον εαυτόν του. Αυτός λοιπόν είναι ο φόβος του Θεού, τον οποίον πρέπει να ξαναβρούμε. Ακόμη λέγει συνέχεια το χωρίον και τα σεντολάς αυτού φύλασε. Να φυλάς τις εντολές του. Εδώ προσέξτε με. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα λίγο να μείνω και κάπως παρακαλώ προσέξτε. Σήμερα η τήρηση των εντολών εν ονόματι κάποτε της θεολογίας και της εκκλησίας θεωρείται ευσεβισμός, ηθικισμός και νομικισμός. Θα το ξαναπώ άλλη μία φορά. Σήμερα στους ευσεβείς κύκλους, στους χριστιανικούς κύκλους και τους θεολογικούς κύκλους, δηλαδή των ανθρώπων των θρησκευόντων, υπάρχει αυτή η αντίληψη από μια αντίδραση, ας μην εξετάσουμε πιο πολλά, ότι αν ένας προσπαθεί να τηρεί τις εντολές του Θεού, είναι ένας ευσεβιστής άνθρωπος, ζει έναν ηθικισμόν και έναν νομικισμόν. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου, πιο μεγάλη πλάνη από το θέμα αυτό. Λέγει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, αν έχασες το Θεό από τον οπτικό σου ορίζοντα, της καρδιάς σου τον οπτικό ορίζοντα, ξαναγύρνα στις εντολές. Δεν είναι ευσεβισμός το να τηρώ τις εντολές του Θεού μετά ακριβίας. Δεν είναι ευσεβισμός, το ξαναλέγω άλλη μία φορά, ούτε ηθικισμός. Άλλα πράγματα είναι αυτά, αλότρια ξένα. Εκείνοι που τα λέγουν δεν ξέρουν ούτε τι είναι ο ηθικισμός, ούτε τι είναι ο ευσεβισμός. Οφείλομαι, αδελφοί μου, να γυρίσουμε στις εντολές του Θεού. Δεν μπορούμε να μιλάμε για έναν θεωρητικό χριστιανισμό. Φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για θεολογία υψηλή, να μιλάμε για θέωση, να κρατάμε κομποσχήνη από το ένα χέρι και από το άλλο το τσιγάρο και να μιλάμε στα σαλόνια κατά τρόπον μεταξύ, θα λέγαμε, των ωραίων λόγων που λέμε και του ποτηριού του ουίσκι. Αυτό είναι η θεολογία υψηλή. Μη τολμήσεις, λέγει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, να μιλάς για το Θεό αν δεν τον είδες. Και πότε βλέπουμε το Θεό? Όταν τηρούμε τις εντολές του. Σαφής ο Κύριος. Εάν κανείς τηρήσει τις εντολές μου, ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν. Θα κάνουμε κατοικία, λέγει, μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Πότε? Όταν τηρεί τις εντολές του Χριστού ο Χριστός. Έτσι σας είπα και σας κάλεσα, μάλλον προκάλεσα την προσοχή σας να το προσέξουμε, γιατί είναι πράγματα τα οποία λέγονται σήμερα. Και σας είπα, δεν θα βαθύνω πιο πολύ, αυτά μπορείτε εσείς μόνοι σας κατόπιν να τα επεξεργαστείτε. Και όμως θα λέγαμε, οι εντολές του Θεού είναι η συνέπεια του φόβου του Θεού, της πίστεως και της αγάπης του Θεού. Τι προηγείται, οι εντολές ή ο φόβος του Θεού? Δεν προηγείται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά όπως ακριβώς για να φτάσω σε ένα τέρμα, χρησιμοποιώ τα δυο μου πόδια και προβάλλω το ένα κάνοντας μόνο ένα βήμα, και προβάλλω το δεύτερο κάνοντας το δεύτερο βήμα, και πάλι το πρώτο πόδι, και πάλι το δεύτερο, και πάλι το πρώτο, και πάλι το δεύτερο. Όταν ξεκινήσω είτε με το φόβο του Θεού είτε με την τήρηση των εντολών του Θεού, το ένα θα γεννάει το άλλο. Ξεκινώ με την τήρηση των εντολών, θα μου γεννηθεί ο φόβος του Θεού μέσα μου. Ξεκινώ από το φόβο του Θεού, θα μου γεννήσει μέσα μου την τήρηση των εντολών. Έτσι αυτά τα δυο με φτάνουν, αυτό που ακούσατε προηγουμένως από τον Οικουμένιον, με φτάνουν στη σωτηρία. Ότι τούτο πας άνθρωπος, κατά λέξη. Γιατί αυτό όλο, ό,τι σου γράφω, ό,τι σας γράφω, λέει ο Εκκλησιαστής, είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Δηλαδή η ευτυχία του ανθρώπου, η ευτυχία του. Διότι όταν ο άνθρωπος βρει τον προορισμό του,
τότε βρίσκεται την ευτυχία του. Μην το ξεχνάτε αυτό. Αν ο άνθρωπος δεν έχει ευτυχία, είναι γιατί είναι χαμένος στο προορισμό του. Πλανάται ο άνθρωπος. Στα μονοπάτια της πλάνης, της αγνίας του Θεού. Γι' αυτό δεν είναι ευτυχής. Έτσι, κατά λέξη αυτό θέλει να πει. Ας με επιτραπεί όμως να πλατείνουμε λίγο το νόημα του χωρίου. Ότι τούτο πας άνθρωπος, ας το δούμε τώρα από μια άλλη όψη. Γιατί αυτός ο λόγος, ο φόβος του Θεού και η τήρηση των εντολών, φτιάχνει τον ολόκληρον των άνθρωπων. Είπα πλαταίνω, πάω λίγο πιο πέρα από το ακριβές νόημα του χωρίου. Ότι τούτο πας άνθρωπος, αυτό είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, το εκπαιδευτικό ιδεώδες. Πάλι αυτό, το εκπαιδευτικό ιδεώδες. Δεν ξέρω εσείς, ιδιωτικά, όχι από τα έγγραφα του Υπουργείου, των επιθεωρητών, τις εντολές, ξέρω εγώ, τις άνωθεν ερχόμενες. Εσείς, σαν χριστιανοί εκπαιδευτικοί, με μια χριστιανική συνείδηση, δεν ξέρω πώς μπορείτε να αντιμετωπίζετε κάθε φορά τους μαθητάς σας. Βέβαια, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να κινηθείτε όπως θα θέλατε. Σήμερα είναι δύσκολο. Αλλά, όμως, θα ήθελα να θέσω τούτο. Η συνείδηση λέγει τίποτε εάν για μια στιγμή εσείς έχετε βρει το εκπαιδευτικό ιδεώδες, κάνετε τίποτα να φτάσετε προς αυτό. Αν ο εκπαιδευτικός βρει το εκπαιδευτικό ιδεώδες, τότε αγαπητοί μου, όση δυσκολία και να έχει, κατά κάποιο τρόπο θα βοηθήσει πάνω σε αυτό. Μπορεί να μην έχει ίσως 100% επιτυχία όσο θα ήθελε, παρά τα αυτά όμως θα έκανε πολύ καλή δουλειά. Έτσι, ποιο είναι το εκπαιδευτικό ιδεώδες? Να κάνουμε τον άνθρωπο τέλειον άνθρωπο του Θεού. Είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπο. Άρτιος. Εκείνο πάλι που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ευσεβώς και δικαίως και σοφρόνος να ζήσουμε εις τον ίν αιώνα. Και εκείνο το σοφρόνος αναφέρεται στον εαυτό μας, το δικαίως αναφέρεται στον πλησίον μας και το ευσεβώς αναφέρεται στο Θεό. Αυτός είναι ο τέλειος άνθρωπος. Αυτός είναι ο άρτιος άνθρωπος. Λοιπόν, γνωρίζω αγαπητοί, το λέγουν οι πατέρες, ότι πάντων χαλεπότατον το επιμελείστε ψυχάς. Ότι το πιο δύσκολο απ' όλα είναι το να επιμελείται κανείς ανθρώπινες ψυχές. Και όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, ότι το να επιμεληθεί κανείς μιας ψυχής, να επιμεληθεί μια ψυχή, είναι η επιστήμη των επιστημών και η τέχνη των τεχνών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω, πιστεύω ναι, έχετε συνειδητοποιημένο μέσα σας τι υψηλό προορισμό έχετε. Είναι πολύ υψηλός ο προορισμός σας, γιατί έχετε να φτιάξετε ανθρώπους. Ούτε ο μηχανικός φτάνει εκεί, ούτε ο επιστήμονο ποικίλος φτάνει εκεί, όσο ο εκπαιδευτικός που έχει παιδιά. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν κουραζόμαστε. Κουράζεστε, το ξέρω. Αγανακτείτε πολλές φορές. Βαρύνεστε. Θέλετε να παραιτηθείτε. Το γνωρίζω σήμερα μάλιστα που είναι τόσο δύσκολη η εκπαίδευση. Αλλά θα θυμόσαστε, πάντων χαλεπότατον το επιμελείστε ψυχάς. Αλλά για να γίνουν αυτά αγαπητοί μου, επιτρέψετε στα πολύ λίγα λεφτά που μένουν στο ημίωρο, κάτι πρέπει να ακούσετε εσείς οι αδελφοί εκπαιδευτικοί. Μην ξεχνάτε αυτό που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, καθαρθήνε δι πρώτον ή τα καθάρε, φωτιστήνε και είτα φωτίσε, προσεγγίσε Θεό και είτα προσαγαγήν άλλους. Πρέπει να καθαρίσουμε τον εαυτό μας, και εσείς και εμείς όλοι μας. Πρώτα θα καθαρίσουμε εαυτούς και μετά θα καθαρίσουμε τους άλλους. Δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να κάνει σπουδαία πράγματα στο σχολείο του αν ο ίδιος δεν έχει καθαρίσει εαυτόν, εάν ο ίδιος δεν έχει φωτιστεί, εάν ο ίδιος δεν έχει προσεγγίσει τον Χριστόν, δια να κάνει και τους άλλους να προσεγγίσουν τον Χριστό. Επιτρέψατε μου ακόμη κάτι πολύ πολύ πρακτικό. Όπως ξέρετε, η Εκκλησία μας λέγει να νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή και Σαρακοστές.
κάπου κάπου νηστεύετε για τους μαθητάς σας. Κάποια μέρα άλλη, Δευτέρα ας πούμε, Τρίτη, κάπως έτσι. Μην ξεχνάτε ότι η εποχή μας είναι μια εποχή δαιμονισμένη. Ο Κύριος είπε ότι το γένος τούτο ούτε εκπορεύεται η μία προσευχή και νηστεία. Έχετε αντίρρηση ότι η εποχή μας είναι δαιμονισμένη? Πρώτα βλέπετε τον παραλογισμό της εποχής. Τον παραλογισμό σε μικρούς και μεγάλους, προπαντός στους νέους. Είναι δαιμονισμένη η εποχή. Ένα από τα τρία στοιχεία του δαίμονος είναι ο παραλογισμός. Προσέξουμε αυτό. Και είναι δαιμονισμένη η εποχή μας. Πώς φεύγει, λέει, το γένος τούτο των δαιμόνων? Παρά με προσευχή και νηστεία, λέει ο Κύριος. Γι' αυτό κάπου κάπου νηστεύετε για τους μαθητάς σας. Ακόμη θα έλεγα κάτι. Προσεύχετε για τους μαθητάς σας. Κάνετε ένα κατάλογο της τάξεώς σας ή των τάξεών σας. Πόσα παιδιά έχετε? 20, 50, 100 που διδάσκετε, 200. Κάντε ένα κατάλογο. Και κάθε μέρα προσεύχεστε για 10 παιδιά ή για 20. Θερμά στο Θεό. Για αυτά τα 10 παιδιά ή 20. Αν προσεύχεστε για 20 παιδιά και είναι 200 οι μαθητές σας, σε 10 ημέρες θα ξαναγυρίσετε πάλι από την αρχή. Σπουδαίο. Είναι σπουδαία αναφορά στο Θεό. Ότι, Κύριε, εγώ τι είμαι? Εγώ τι μπορώ να πετύχω? Εάν εσύ δεν εκπορθήσεις το οχυρόν που λέγεται καρδία, εγώ εκπαιδευτικός τι θα κάνω? Τι μπορώ να κάνω? Δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Αγαπητοί μου, το έργο που σας έχει αναθέσει ο Θεός, του Θεού ανάθεση είναι. Δευτερευόντως είναι της πολιτείας. Ή αν είναι επαγγελματισμός και βιοποριστικό το έργο μας, πρωτίστως είναι αποστολή ανατεθειμένη από τον Θεό. Αυτό δεν πρέπει να το ξέρετε. Βεβαίως θα ζήσετε. Βεβαίως. Αλλά πρωτίστως είναι η αποστολή από τον Θεό. Το έργο σας είναι τραχύτατο. Και αν ακόμη δεν επιτύχουμε πολλά πράγματα σε αυτή την αλλοπρόσελη εποχή μας, όμως θα έχουμε δώσει μια μαρτυρία. Λέγει στο ακροατήριό του ο Ιερός Χρυσόστομος: δικό μου θέμα δεν είναι να σας πείσω, δικό μου θέμα είναι να σας μιλήσω. Έτσι μπορεί να λυπηθούμε γιατί οι μαθητές μας δεν θα μας ακούν. Ίσως όλοι, δεν νομίζω. Αλλά τουλάχιστον θα έχουμε δώσει μια μαρτυρία. Πάλι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, λέει, καλά λέει, όλοι δεν θα με ακούσετε. Λέγει, από εσάς η μισή δεν θα με ακούσετε? Όχι. Πιο λίγη. Το 1/3. Το 1/10. Μα είναι δυνατό μόνο το 1/10? Ή το 1/20 είναι το 1/2? Και αν ακόμη δεν με ακούσετε όλοι, κάτι θα πάρετε όλοι. Θα μου πείτε, αυτό το κήρυγμα που έκανες εχθές, αυτοί που σ' άκουγαν χθες είναι σήμερα στο καπηλιό και πίνουν κρασί. Το ξέρω, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά δεν το πίνουν το κρασί όπως θα το πίναν αν δεν με άκουγαν. Αυτά είναι σπουδαία, σπουδαίες θέσεις, αγαπητοί μου, για ένα εκπαιδευτικό. Γι' αυτό θα σας έλεγα να σας ευλογεί πολύ ο Θεός, να ευλογεί το έργο σας, να σας βοηθάει στους δυσκόλους αυτούς καιρούς, για να μπορείτε ό,τι μπορείτε να προσφέρετε. Και μην ξεχνάτε ότι ίσως πάντοτε, ιδιαίτερα στην εποχή μας, το έργο του εκπαιδευτικού είναι μια μαρτυρία και ένα μαρτύριο. Εύχομαι να σας ευλογεί ο Θεός. Ως προς την τήρηση των εντολών που θέλετε μια διασάφηση, ότι και οι Φαρισαίοι ετήρουν τις εντολές, αλήσαν εκείνοι που κατακρίθησαν από τον Κύριον. Αγαπητοί μου, οι Φαρισαίοι δεν ετήρησαν τις εντολές. Δεν τηρούσαν τις εντολές. Απόδειξη ότι ο Κύριος είπε, ό,τι σας λέγουν οι Φαρισαίοι να το τηρείτε, ό,τι πράττουν μη το τηρείτε, διότι είχαν μία ασυνέπεια εις τη ζωή τους. Δεν τηρούσαν λοιπόν τις εντολές οι Φαρισαίοι, απλώς καμώνονταν, να πω το ρήμα, ότι τηρούν τις εντολές του Θεού, στην πραγματικότητα όμως ήσαν όχι τηρητέ. Γι' αυτό και ο Κύριος τους απεκάλεσε υποκριτάς. Διότι μιλούσαν για τον νόμο, μιλούσαν για τις εντολές, για τις διατάξεις, τις υποδιατάξεις,
της υποδιατάξεις του νόμου, αλλά οι ίδιοι όμως, όπως λέει ο Κύριος, ούτε το μικρό του δαχτυλάκι δεν έκαναν για να τηρήσουν κάτι. Είναι φανερό ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν τηρούσαν τις εντολές. Οι Φαρισαίοι απλώς είχαν μία ορθοτέραν πίστη, διότι πίστευαν στο Θεό, πίστευαν στην ύπαρξη της ψυχής, στην αθανασία της ψυχής, στην ανάσταση των νεκρών, στην παρουσία των ύπαρξη των αγγέλων. Ενώ οι Σαδουκαίοι, μεταξύ των οποίων δυστυχώς ήσαν τότε οι αρχιερείς, Άννας, Καϊάφας και όλο το σώι τους, ήσαν αυτοί οι Σαδουκαίοι, που σημαίνει ήσαν οι ληστές. Δεν επίστευαν, δεν εδέχοντο και τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, εδέχοντο μόνο τα 5 πρώτα, απέρριπτον τους προφήτες, δεν εδέχοντο αθανασία ψυχής, δεν εδέχοντο αγγέλους και δαίμονες, και δέχοντο μόνο την παρουσία του Θεού, αλλά την παρουσία του Θεού κατά έναν δεϊστικόν τρόπον, δεϊσμούς, κατά έναν δεϊστικόν τρόπον, ένα Θεό δηλαδή που είναι δημιουργός μεν του παντός, αλλά έξω από τον κόσμο, χωρίς να φροντίζει γι' αυτόν, χωρίς να ενδιαφέρεται γι' αυτόν και για τις τύχες των ανθρώπων. Όπως ο νεότερος δεϊσμός λέει, ο Θεός εχώρισε τον κόσμο, δηλαδή έβαλε τους νόμους και πλέον τον αφήνει τον κόσμο βάσει των νόμων που έκανε να κυβερνάται ο κόσμος. Έτσι κάπως πίστευαν οι Σαδουκαίοι της εποχής εκείνης. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, όταν κάποτε απελογείτο και μίλησε για την Ανάσταση των νεκρών, μίλησε τόσο εύστοχα, ώστε ήξερε ότι μέσα στο συνέδριο ήσαν και Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι. Έριξε το μήλον της έρηδος μπροστά εις τους δικάζοντας Ιουδαίους, το μήλον της έρηδος. Εγώ, λέει, κρίνομαι σήμερα γιατί πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών. Και αμέσως οι Φαρισαίοι είπαν, μπορεί κάποιο πνεύμα, λέει, να του μίλησε του Παύλου. Οι Σαδουκαίοι δεν άκουσαν, δεν ήθελαν τέτοια πράγματα να ακούν, γιατί δεν πίστευαν, και πιάστηκαν στα χέρια ούτως υπήν οι ίδιοι οι σύνεδροι, Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι. Συνεπώς, όπως βλέπετε, οι Φαρισαίοι είχαν ορθήν πίστη, άλλοτε είχαν εσφαλμένες αντιλήψεις, άλλους τομείς, περί Μεσσίου και παραδείγματι και άλλα πολλά, αλλά όμως είχαν μία κατά κάποιο τρόπο ορθήν πίστη. Ήσαν όμως ασυνεπείς στον τρόπο της ζωής τους. Ο Κύριος είπε και άλλη μία φράση: «Εάν δεν περισσεύσει η δικαιοσύνη σας, η δικαιοσύνη ημών, πλοίων των γραμματέων και των Φαρισαίων, πιο πολύ από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, τη δικαιοσύνη τη δική τους, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού». Δικαιοσύνη στο Λόγο του Θεού θα πει πολλά πράγματα, θα πει και αγιότητα, αρετές. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εάν δεν γίνετε αγιότεροι από αυτούς, δεν μπαίνετε στη Βασιλεία του Θεού. Και πού είναι αυτό το παραπάνω της αγιότητος, το παραπάνω των Φαρισαίων και των Γραμματέων και τα λοιπά? Πριν σας το πω, να σας πω μάλιστα εδώ ένα επιχείρημα που λέγεται ότι επειδή νίστευαν οι Φαρισαίοι δύο φορές την εβδομάδα, νηστεύω δις του Σαββάτου, Σάββατο θα πει εβδομάς. Θυμηθείτε την παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνου. Νηστεύω δις του Σαββάτου. Αυτό σημαίνει ότι τότε νίστευαν δύο φορές την εβδομάδα. Εμείς λέμε τότε πρέπει να νηστεύουμε και άλλη μια μέρα την εβδομάδα, και έχουν βάλει τη Δευτέρα κυρίως στα μοναστήρια, και οι ιδιώτες έξω νηστεύουν και τη Δευτέρα, γιατί λέει, είπε ο Κύριος, εάν δεν περισσεύσει η δικαιοσύνη σας πιο πολύ από τη δικαιοσύνη, δηλαδή την αγιότητα των Φαρισαίων, δεν μπαίνετε στην Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι ακριβώς αυτό, γιατί αν ήταν ακριβώς αυτό, αγαπητοί μου, η Εκκλησία, που ενδιαφέρεται φυσικά για τον αγιασμό των πιστών της, θα είχε φροντίσει να βάλει τη Δευτέρα και την καθορίσει ως ημέρα νηστείας. Αλλά η Εκκλησία δεν καθορίζει τη Δευτέρα ως ημέρα νηστείας. Δεν την καθορίζει. Αν κανείς ιδιωτικός θέλει, σας το είπα και προηγουμένως στην ομιλία μου, ότι αν κανείς για κάποιο λόγο θέλει να νηστεύει, μπορεί και σε όλη του τη ζωή να νηστεύει. Είναι δικό του θέμα. Η Εκκλησία όμως δεν καθορίζει αυτό. Τι εννοεί λοιπόν εδώ το «εάν δεν περισσεύσει η δικαιοσύνη σας», που λέει ο Κύριος? Σημαίνει το εξής: πρέπει η αρετή να καταλάβει ολόκληρη την ύπαρξη του ανθρώπου. Τι δηλαδή?
θυμηθείτε τι είπε ο Κύριος. Σας βεβαιώνω, για κάθε λόγο λέγει αργό, θα δώσετε λόγο εν ημέρα κρίσεως. Και ακόμα τι είπε ο Κύριος. Ότι από μέσα, λέει, από την καρδιά βγαίνουν οι λογισμοί, οι πονηροί κλπ. Κλπ. Θέλει τον άνθρωπο στην αρετή ολόκληρο, όχι κάτι εξωτερικό. Όχι να εκείνο που λέμε δυστυχέστατα και στην εξομολόγηση πάμε στον πνευματικό και λέμε: «Πάτερ μου, ούτε έκλεψα, ούτε πρόδωσα, ούτε σκότωσα». Αυτή είναι η αρετή των Φαρισαίων. Και εγώ απαντώ, αν είχες κλέψει και είχες σκοτώσει, αυτή τη στιγμή δεν θα ήσουν μπροστά μου, αλλά θα ήσουν πίσω από τα σίδερα. Αγαπητοί μου, η αρετή του Ευαγγελίου καλύπτει ολόκληρη την περιοχή του ανθρώπου, και τα νοήματα και τους λόγους και τις εξωτερικές πράξεις. Αυτή τώρα είναι η πλήρωση των εντολών. Όχι κατά φαρισαϊκών τρόπο, αλλά κατά χριστιανικών τρόπο. Δηλαδή τα νοήματά μας πρέπει να είναι καθαρά. Ξέρετε ότι από εκεί ξεκινάει η όλη ιστορία. Εκείνο που είπε ο Κύριος, υπούσατε ότι εκείνος που μοιχεύει και τα λοιπά, εγώ δεν λέγω ημίν, πάσο βλέπον γυναίκα, εις το επιθυμίσαι και τα λοιπά. Πού κατεβαίνει? Κατεβαίνει στην επιθυμία. Και ζητάει ποιή? Των εξαγιασμών της επιθυμίας. Των εξαγιασμών. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να εξαγιαστεί ολόκληρος. Σκέψεις, λόγοι, πράξεις. Αυτό είναι. Καταλάβατε? Το άλλο, το δεύτερο, που είπαμε ότι είναι η κατάρα του νόμου, ότι ο Χριστός μας απείλαξε από την κατάρα του νόμου. Προσέξτε, τι είναι η κατάρα του νόμου? Όπως ακριβώς και σε μια πολιτεία, αν παραβούμε ένα νόμο της πολιτείας, είμαστε υπόδειγμα. Όπως και αν έχει το πράγμα, θα υπόδειγμα. Δεν χαρίζεται ο νόμος. Πέστε μου, ποιος άνθρωπος δεν θα είτε ποτέ παραβάτης ενός νόμου? Ας πούμε με μια ελαφρά περίπτωση, ότι δεν πέρασα από τα καρφιά του δρόμου, ή πέρασα με το αυτοκίνητό μου όταν είναι κόκκινο, έπρεπε να σταματήσω. Παράβαση. Δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, δεν καταχράστηκα, δεν διέριξα τράπεζα, αλλά όμως να είμαι πάλι υπόδικος του νόμου. Σκεφτείτε τώρα στις εντολές του Θεού. Ποιος δεν είναι παραβάτης των εντολών του Θεού? Έτσι ο Θεός λέγει: «Θα σε εισαγάγω στη βασιλεία μου εάν τηρήσεις τον νόμο μου». Διότι όποιος δεν τηρήσει τον νόμο είναι επικατάρατος. Αλλά κανείς δεν τηρήσε τον νόμο. Ουδής, 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 ουδής. Ούτε ο Μωυσής, ούτε ο Ηλίας, ούτε κανένας. Ούτε οι προφήτες, ουδής. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι οι υπόδικοι δεν μπαίνουμε στη βασιλεία του Θεού. Έρχεται ο Χριστός και μας απαλλάσσει από αυτήν την κατάρα του νόμου. Θα τα λέω χοντρικά τώρα, έτσι, γιατί, ναι. Μας λέγει ότι είσαι παραβάτης. Σημαίνει δηλαδή ότι η μετάνοια δεν χωρούσε. Ο Δαβίδ, ξέρετε, έκανε αμαρτία. Ο Δαβίδ μια διπλή αμαρτία, τη γνωρίζετε. Ο Θεός τον συνεχώρησε. Τον συνεχώρησε. Προσέξτε. Και ναι και όχι. Εδώ τώρα θα δείτε την κατάρα του νόμου. Επειδή, λέει, έκανες αυτές τις αμαρτίες, εσύ, λέγει, κρυφά επήρες τη γυναίκα, τη Βρυσαβεέ, την πήρες, και έστειλε στον άνδρα της τον πόλεμο να σκοτωθεί και τα λοιπά, τα γνωρίζετε. Εγώ θα σε θεατρήσω. Θα δεις τώρα τις δικές σου τις γυναίκες, ο γιος σου ο Αβεσσαλόμ, ο γιος σου, απάνω στην ταράτσα του σπιτιού σου, του παλατιού, θα συνέρχεται με τις γυναίκες τις δικές σου στα μάτια ολοκλήρου της πόλεως. Και θα το κάνει αυτό ο γιος σου για να σε προσβάλλει όταν εσύ θα τα μαζεύεις και θα φεύγεις αυτεξόριστος από την οργή του γιου σου. Τότε θα μου πείτε, πού τον συνεχώρησε ο Θεός?
πού είναι ο πεντηκοστός ψαλμός, πού. Εμείς έτσι ξέρουμε, τον συνεχώρησε ο Θεός τον Δαβίδ. Αγαπητοί μου, σε τούτον, όχι συνεχώρησε, αλλά ακούστε, με την ειδική σημασία, συγχωρώ θα πει και παραχωρώ. Δηλαδή άφησε να γίνει, άφησε να γίνει. Ξέρετε τι, δεν του αφήρεσε το προνόμιο να γίνει προπάτορ του Μεσσίου. Θέλετε ένα παράδειγμα? Κανονικά η φυλή που θα έφερε τον Μεσσία θα ήταν η φυλή του Ρουβίμ, γιατί ήταν ο πρώτος. Αλλά η φυλή του Ρουβίμ ημάρτησε, διότι ο Ρουβίμ έκανε μια παλιοδουλειά, συνήλθε με την μπαλακή του πατέρα του Ιακώβ. Έχασε το προνόμιο να γίνει πρόγονος του Μεσσίου. Ο δεύτερος και ο τρίτος, ο Σιμεών και ο Λεβί, κάνανε κάτι άλλο. Πήγαν και σκοτώσανε κάποιους εκεί γείτονες, μια γειτονική πόλη. Γιατί λέτε? Γιατί είχε προσβάλει ο γιος του βασιλέως της πόλης εκείνης την αδελφή του στη Λία. Τους έσπαξαν όλους. Έγινε κύμα και λιό. Ο Ιακώβ τρόμαξε. Έχασαν και αυτοί το προνόμιο να σταθούν πρόγονοι του Μεσσίου. Και έρχεται τώρα ο τέταρτος με το προνόμιο να γίνει πρόγονος του Μεσσίου. Τι? Ο Ιούδας. Έτσι θα μπορούσε στη φυλή πάντα του Ιούδα να χάσει ο Δαβίδ το προνόμιο να είναι πρόγονος του Μεσσίου. Αυτό είναι που δεν έχασε. Δεν έχασε το προνόμιο, αλλά τιμωρήθηκε όμως. Διότι, όπως λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, ακούσατε εδώ καλά. Πάσα, παράβαση και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσία. Τέρμα. Αυτή είναι η κατάσταση μου. Αλλά ο Χριστός έρθει και μας λέει, άμα πιστέψεις στο πρόσωπό μου ότι είμαι θεάνθρωπος και ζητήσεις συγχώρεση, δεν είσαι πλέον κάτω από την απειλή του νόμου, θες να κατακριθείς και συγχωρήσεις. Μνήσθητή μου, Κύριε, όταν έλθουν η βασιλεία σου κολληθείς. Σε βεβαιώνω, ο πρώτος, το πρώτο θα λέγαμε δώρο, το πρώτο πράγμα, το πρώτο πρόσωπο της χάριτος του Θεού, θα μπει σήμερα μαζί μου στον παράδεισο. Αυτά. Δεν έχει καμία σχέση με το θέμα της ελευθερίας. Ότι τώρα δηλαδή μπορούμε να εφαρμόζουμε ή να μην εφαρμόζουμε, γιατί τότε υπήρχε κλειός και τώρα δεν υπάρχει κλειός. Όχι. Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να αποκτήσει κανείς τη χάρη του Θεού ή μάλλον να τηρήσει τις εντολές με τη χάρη του Θεού? Είναι γνωστό ότι ο Κύριος είπε, χωρίς εμού δίναστε ποιήν ουδέν. Και όταν λέγει το χωρίς εμού δίναστε ποιήν ουδέν, είναι στο 15 κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, δεν εννοεί βέβαια ότι ακριβώς οι άνθρωποι έχουν επιτύχει χωρίς, ας το πούμε για μια στιγμή, ας το πούμε, χωρίς τη χάρη του Θεού, δηλαδή μέσα σε μια αυτονομία τους, πόσα πράγματα οι άνθρωποι κάνουν, ας πούμε, χωρίς τη χάρη του Θεού. Δεν κάνουν προσευχή, αγαπητοί μου, για να επιτύχουν, να βρουν κάτι στην επιστήμη ή στη φιλοσοφία. Όμως αυτό δεν ευωδούται τελικά. Ο άνθρωπος από μόνος του, όπως λέγουν οι πατέρες, από μόνος του μπορεί να επιτύχει ό,τι μπορεί να επιτύχει, πολλά πράγματα από μόνος του, χωρίς τη χάρη του Θεού. Αλλά αυτό που είπε ο Κύριος, δεν μπορείτε τίποτα να πετύχετε χωρίς τη δική μου δύναμη, εννοούσε αυτό που θα κάνετε να τελεσφορήσει και να σας οδηγεί στη βασιλεία μου. Διότι αυτό μας ενδιαφέρει στην τελευταία ανάλυση. Δηλαδή δεν μπορείτε να ασκήσετε την αρετή που θα γίνει η οδός χωρίς εμένα, χωρίς τη δύναμη τη δική μου. Γιατί, θα ερωτούσαν οι μαθητές, γιατί, απαντάει ο Κύριος, εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι ο δρόμος. Εάν λοιπόν δεν βαδίσετε τον δρόμο εμένα, δηλαδή, δεν μπορείτε να πετύχετε τίποτα. Δεν μπαίνετε στη βασιλεία του Θεού. Πετυχαίνετε πολλά πράγματα, αλλά έξω από τη βασιλεία του Θεού. Έτσι η αρετή θέλει τη χάρη του Θεού. Δεν μπορούμε να την πετύχουμε. Είναι δε μερικά πράγματα τα οποία είναι αδύνατο να τα πετύχει ο άνθρωπος μόνος του.
Καταρχάς είναι η εγκράτεια και η αγαμία. Θα μου πείτε, εμείς ξέρουμε και από τον αρχαίον κόσμο, αλλά και από τον σύγχρονο μη χριστιανικό όμως κόσμο, που άνθρωποι έζησαν την εγκράτεια, την έκαναν σκοπό της ζωής τους, είναι ό,τι σας έλεγα προηγουμένως. Αλλά όμως είναι δύσκολο θέμα αυτό, και χωρίς τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος δεν μπορεί να το επιτύχει, και πρέπει αφού το επιτύχει να οδηγηθεί στην Βασιλεία του Θεού. Διότι αν το επιτύχει από ένα καπρίτσιο, από μια φιλοσοφική διάθεση ή ό,τι άλλο, τότε δεν έχει πολύ αξία αυτό. Αλλά η χάρη του Θεού πώς επιτυγχάνεται? Δηλαδή πώς μπορώ να έχω τη χάρη του Θεού για να δουλέψω, να εργαστώ τις εντολές? Είναι δύο πράγματα, αγαπητοί. Είναι η πίστη στο Θεό και η ταπείνωση. Εκείνο που ελκύει πάρα πολύ τη χάρη του Θεού είναι η ταπείνωση. Προς τι να λέγει ο Θεός επιβλέψω? Προς ποιον θα επιβλέψω? Παρά σε εκείνον ο οποίος τρέμει τους λόγους μου. Ταπεινής δε δίδωση χάρη κατά γράμμα. Ποιος δίδει χάρη? Ταπεινής. Υπερηφάνης δε αντιδράσεται. Αυτό το χωρίο είναι και από την Παλαιά Διαθήκη, μην το ξεχνάτε. Είναι γραμμένο και στην Καινή, αλλά είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Ταπεινής δε δίδωση χάρη. Ώστε πώς θα προσελκύσω τη χάρη του Θεού? Με την ταπείνωση. Πρέπει λοιπόν να έχω ταπείνωση για να φτάσω στη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού πώς μπορεί να συντηρηθεί? Λέμε πολλές φορές ότι η χάρη του Θεού φεύγει και έρχεται. Έχουμε δύο θέσεις στο πηγενέλα της χάριτος του Θεού. Πράγματι, η χάρη του Θεού φεύγει και έρχεται. Κάποτε φεύγει ο ιστικός, κάποτε ξαναγυρίζει. Ή γρήγορα ή αργά. Μπορεί να λείψει 5 λεπτά, μια μέρα, ένα χρόνο να λείψει η χάρη του Θεού. Και ξαναγυρίζει και πάλι φεύγει. Εδώ όταν η χάρη του Θεού πάει και έρχεται, έχουμε την εξής εξήγηση. Είναι δύο οι εξηγήσεις. Η μία είναι ότι η χάρη του Θεού μας εγκαταλείπει όταν έχουμε υπερήφανες θέσεις. Αλλά επειδή όμως παρά τ' αυτά ο Θεός ξέρει την προαίρεση, επανέρχεται η χάρη του Θεού, φεύγει μόνο για να μας παιδαγωγεί, για λόγους θα λέγαμε να συνέλθουμε. Φεύγει λοιπόν η χάρη του Θεού, ξαναγυρίζει. Έχουμε και την άλλη θέση. Ποια είναι η άλλη θέση? Ο άνθρωπος δεν είναι υπερήφανος, είναι ταπεινός, αλλά φεύγει από τον οπτικό του ορίζοντα η χάρη του Θεού και αισθάνεται ο άνθρωπος ότι είναι μόνος του για μια στιγμή. Αυτό το μόνος του είναι για να τύχει αυξήσεως, είναι η τρίτη ερώτησή σας τώρα, και να ζητήσει πιο πολύ τη χάρη του Θεού. Δεν έχει φύγει, αλλά έχει πάει από πίσω του. Για να καταλάβετε, έχει ως εξής το πράγμα. Όταν πρωτοξεκινάει ο άνθρωπος την πνευματική του ζωή, η χάρη του Θεού είναι μπροστά του, οδηγός. Είναι οδηγός. Όταν οριμάσει λίγο, η χάρη του Θεού πάει πλάι του. Όχι μπροστά του, πλάι του. Πάντως όμως πάλι χειραγωγός. Και όταν οριμάσει περισσότερο ή πρέπει να οριμάσει περισσότερο, τότε η χάρη του Θεού πηγαίνει από πίσω από τον άνθρωπο. Δεν φεύγει από τον ταπεινό, δεν φεύγει, δεν εξαφανίζεται, δεν εκδηλούται. Τρόπον τι να αφήνει τον άνθρωπο να παλέψει και να ζητήσει πιο πολύ τη χάρη του Θεού. Για λόγους αυξήσεως. Θυμηθείτε τον Μέγαν Αντώνιον, όταν εκεί σε εκείνον τον τάφον, των θολωτών, επάλεε με τους δαίμονες και έλεγε μέρες, Κύριε Ιησού σώσε με, Κύριε Ιησού σώσε με, διότι οι δαίμονες κατεστητών τρόπων τον είχαν ρημάξει στο ξύλο τον Άγιο Αντώνιο. Κάποια φορά, σε κάποια ανάπαυλα, πάλι εφώναξε ο Μέγας Αντώνιος, Κύριε Ιησού πού είσαι? Τι ακούει μια φωνή? Εδώ είναι. Κύριε πού ήσουν? Όταν τόσο επικαλούμε τη βοήθειά σου, την παρουσία σου. Ήμουνε.
μπροστά σου ήμουν, μαζί σου ήμουν, σε άφηνα να αγωνιστεί. Όπως ακριβώς, αγαπητοί μου, στέλνουμε το παιδί μας εμείς, ενώ είναι μικρό ακόμη, 10-12 χρονών, το στέλνουμε στην αγορά, το στέλνουμε στην τράπεζα. Υπάρχουν γονείς που στέλνουν το παιδί στην τράπεζα να καταθέσει, να κάνει ανάληψη, μια δουλειά τέλος πάντων στην τράπεζα. Και γιατί θα λέει κανείς, για να μάθει το παιδί. Το παιδί δεν είναι μαζί με τον πατέρα του, είναι μόνο. Για να μάθει το παιδί. Έτσι και εδώ ο άνθρωπος πρέπει να μάθει. Να μάθει να ζητάει συνεχώς τη χάρη του Θεού. Ξέρετε, στο τρίτο τώρα ερώτημα, για την αύξηση, ότι η αύξηση είναι η καλύτερα συντήρηση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι νόμος οικονομικός αυτός. Εάν θέλουμε να συντηρήσουμε τα κεφάλαιά μας, πρέπει να τα αυξάνουμε. Έτσι λένε οι οικονομικοί. Αυτό λέει όμως και η πνευματική ζωή. Αυτό επιτάσσει το Ευαγγέλιο. Θέλεις να συντηρήσεις αυτό που έχεις? Η καλύτερα συντήρηση είναι η αύξηση. Εάν αντιθέτως μείνουμε στη συντήρηση χωρίς αύξηση, θα πάρουμε την κατιούσα. Γι' αυτό να το ξέρετε, αν θέλουμε να συντηρηθούμε, πρέπει να αυξανόμεθα. Πρέπει να έχουμε προκοπή στην πνευματική ζωή. Είναι η καλύτερα συντήρηση, η αύξηση. Γι' αυτό, επειδή δεν υπάρχει τέρμα, και μάλιστα πάνω σε αυτό το σημείο θα ήθελα πάρα πολλά να σας έλεγα, κυρίως υπάρχει η αντίληψη ότι στην πνευματική ζωή υπάρχει τέρμα. Άμα μάθαμε πώς πρέπει να εξομολογούμεθα, να προσευχόμεθα, να κοινωνούμε, να κινούμεθα, να βελτιωνόμεθα στις σχέσεις μας κλπ, ότι είμαστε φτασμένοι χριστιανοί. Αγαπητοί μου, δεν υπάρχει τέρμα στην πνευματική ζωή. Ξέρετε ποιο είναι το τέρμα χωρίς να είναι τέρμα? Δεν είναι τέρμα. Είναι η αρχή της πορείας. Ξέρετε τι είναι? Θα έλεγα, τον είδατε το Θεό? Ούτε εγώ τον είδα. Δεν θα σας παρουσιαστώ ότι είδα από το Θεό. Τον είδατε εσείς? Λοιπόν, αφού δεν τον είδατε, δεν τον είδα, δεν τον είδαμε, τότε θα ανεβαίνουμε για να τον δούμε. Να τον δούμε, ναι. Θα τον δούμε εσωτερικά, θα τον ζήσουμε εσωτερικά. Θέλετε, όχι σπάνια και εξωτερικά. Και με αυτές τις αισθήσεις. Ναι. Τον είδατε? Τον είδα? Όχι. Έχουμε πολλή δουλειά. Ύστερα πρέπει να αποκτήσουμε το Πνεύμα του Άγιον. Γι' αυτό σαρκώθηκε ο Λόγος. Για να πάρουμε το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό έφυγε ο Λόγος στον ουρανό, ο ενανθρωπίσας. Και παραμένει ενανθρωπίσει πάντοτε, στους αιώνας των αιώνων θα μένει. Για να κατέλθει το Παράκλητος. Πρέπει να αποκτήσουμε το Πνεύμα του Θεού. Καταλαβαίνετε, έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Συνεπώς πρέπει να αυξάνουμε. Δεν πρέπει να μένουμε σε μία συντηρητικότητα, σε μία τελματώδη κατάσταση, διότι αυτή δεν θα μας βγάλει σε καλό δρόμο. Γιατί θα αρχίσουμε να χάνουμε έδαφ, να χάνουμε ύψος. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να αυξάνουμε. Γι' αυτό και τι έλεγαν οι μαθητές, τι είπαν στον Κύριον? Κύριε, πρόσθες ημίν πίστην. Η πνευματική αρετή είναι πρόσθεσης και αφαίρεσης. Μπορεί να αφαιρεθεί, μπορεί να προσθεθεί. Γι' αυτό βάζουν το ρήμα αυτό, το προσθέτω. Πρέπει να κάνουμε πρόσθεση στην πνευματική ζωή. Τότε αναμφίβολα, αγαπητοί μου, μπορούμε να λέμε ότι πάμε καλά. Και μια που είπα ότι πάμε καλά, μπορούμε να λέμε, τότε μπορούμε να λέμε ότι πάμε καλά, όταν λέμε ότι δεν πάμε καλά. Γιατί αυτό είναι ένα σημάδι ταπεινώσεως. Άμα βλέπουμε τα χάλια μας, άμα βλέπουμε την αθλειότητά μας, άμα έχουμε ένα βάθος αυτογνωσίας, τότε μπορούμε να λέμε ότι μέσα στην αθλειότητά μου ίσως καταφέρω να προσελκύσω τη χάρη και το έλεος του Θεού. Αυτά, αγαπητοί μου, είχα να σας πω. Αυτό που είπατε είναι πολύ ωραίο, ότι αν βρεθούν 10 άνθρωποι δίκαιοι στην εποχή μας, θα καταστραφεί μια πόλη, ένα χωριό, μια κοινωνία, μια ομάδα ανθρώπων, όπως τότε είχε γίνει στην εποχή του Αβραάμ, που ζήτησε ο Αβραάμ από το Θεό. Είναι αληθές και ισχύει και στην Καινή Διαθήκη. Στην επιστολή προς Διόγνητον,
αν την έχετε υπόψη σας, αυτή τη θαυμασία επιστολή που τίθενται θέματα, σημεία πάρα πολύ σπουδαία, και κυρίως ένα θέμα είναι η πρώτη παραγωγή, θα λέγαμε, των χριστιανών συγγραφέων, η προστιόγνη των επιστολή. Ένα κυρίως θέμα είναι ποια είναι η θέση των πιστών μέσα σε έναν κόσμο πολιτισμού. Λέγει εκεί στην επιστολή ότι οι χριστιανοί κατοικούν όχι σε ξεχωριστές πόλεις, αλλά κατοικούν μέσα στις πόλεις που μένουν και οι άλλοι άνθρωποι, και ο καθένας κατοικεί εκεί που πληρώθηκε, εκεί που γεννήθηκε δηλαδή. Δεν βάζουν οι χριστιανοί διαφορετικά ρούχα, φορούν αυτά που φοράει η εποχή τους, αλλά ακόμη παντρεύονται όπως όλοι οι άνθρωποι, πληρώνουν τους φόρους των όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά ξεπερνούν όμως, λέει, τους νόμους με τον τρόπο που ζουν. Γεννάνε παιδιά όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά δεν τα πετάνε, δεν κάνουν εκτρώσεις. Τώρα, αν σήμερα οι χριστιανοί κάνουν εκτρώσεις, αυτό είναι άλλη παράγραφος. Λέγει, κάθονται σε κοινά τραπέζια, αλλά δεν μοιράζονται και τα κρεβάτια τους, όχι σε κοινές κήτες, όπως έκαναν παλιά οι ειδωλολάτρες, δυστυχώς σήμερα και οι χριστιανοί. Δηλαδή η μοιχεία έχει πάρει το δρόμο της και αυτή. Και ακόμη λέγει ότι όπως είναι η ψυχή στο σώμα, έτσι είναι οι χριστιανοί μέσα στον κόσμο. Και το σπουδαίο που είναι η απάντηση στην ερώτησή σας: ο κόσμος δεν θα είχε λόγους υπάρξεως εάν δεν ήταν οι χριστιανοί. Ο κόσμος δεν θα είχε λόγους υπάρξεως, δεν θα καταστρέφεται ο κόσμος εάν δεν υπήρχαν οι χριστιανοί. Οι χριστιανοί, λέγει, συντηρούν τον κόσμο. Συνεπώς, αν μέσα σε μία ομάδα, σε μία κοινωνία, σε ένα λαό, αγαπητοί μου, υπάρχουν χριστιανοί, σωστοί όμως χριστιανοί, αληθινοί, που να ευαρεστούν στο Θεό, αναμφισβητήτως χάριν αυτόν, ο Θεός θα συντηρεί τον κόσμο αυτόν.